Καλωσορίζω τους φίλους του Καζέτα σε μια νέα εκπομπή για τη Φόρμουλα 1. Μαζί μας θα είναι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Τάκης Κουρναράκης και ο Γιώργος Βαρίνος. Ο Τάκης είναι πασίγνωστος και πολύ καλός γνώστης, άριστος γνώστης Φόρμουλα 1, πολύ γνωστός για τις μεταδόσεις που κάνει επί χρόνια των αγώνων. Ο Γιώργος είναι ο συνάδελφος εδώ που επιμελείται στον Καζέτα την στήλη της Φόρμουλα 1 και κάνει και τις live μεταδόσεις της Φόρμουλα 1 και του MotoGP, πολύ εργαλείο δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να κάνω μία σύντομη αναδρομή. Το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, το κουτσουρεμένο πρωτάθλημα, τελικά εκτός απροόπτου θα ολοκληρωθεί με 17 Grand Prix, εκ των οποίων έχουν γίνει ήδη τα 11, βρισκόμαστε δηλαδή λίγο μετά τη μέση του πρωταθλήματος, με τον επόμενο αγώνα την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Και θα συνεχιστεί με τα Grand Prix στην Ίμολα, στην Τουρκία, δύο Grand Prix στο Μπαχρέιν και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι. Από εκεί και μετά στη βαθμολογία έχουμε το συνήθι ύποπτο των τελευταίων ετών πρώτο, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, δηλαδή το Χάμιλτον μπροστά από τον ομό σταυλό του Μπότας με διαφορά 69 βαθμών. Τρίτο τον Verstappen και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο Ricciardo, 78 βαθμούς, 68 ο Πέρες και 65 ο Νόρις. Μόλις μετά τον Άλμπον που ακολουθεί, μόλις στην 8η θέση ο καλύτερος φέτος, για φέτος οδηγός της Ferrari, ο Leclerc και ο Vettel, ο δεύτερος οδηγός της Ferrari, στη 13η θέση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η Mercedes, αν δεν κάνω λάθος στα μαθηματικά μου, θα μπορούσε να κλειδώσει τώρα στον επόμενο αγώνα ήδη και το πρωτάθλημα κατασκευαστών στην Πορτογαλία. Είναι έτσι, κύριε Πουρναράκη? Έχει μια διαφορά βαθμών η οποία είναι 391-211. Έχουμε 180 βαθμούς διαφορά. Έχουμε 5 αγώνες, 6 αγώνες οι οποίοι απομένουν και το μέγιστο των βαθμών, το οποίο είναι 43 βαθμούς. Αν λοιπόν τώρα η Red Bull δεν τερματίσει, πάρει άλλους 43 βαθμούς διαφορά, η Red Bull πάρει 200, μετά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Με 223 βαθμούς διαφορά, αν τα Red Bull δεν τερματίσουν και το Mercedes κάνει το 1-2, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. 5 αγώνες είναι 215 βαθμοί. Τελικά βλέπουμε ένα νεαρό πρωτάθλημα. Κοίτα, καταρχάς εγώ διαφωνώ μαζί σου. Λες πολύ σωστά το κουτσουρωμένο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Από την άλλη, θεωρώ ότι η Φόρμουλα 1 όχι μόνο είναι αξιέπαινη και αξιοθαύμαστη, αλλά και case study. Κατάφερε σε μια χρονιά πανδημίας που τα περισσότερα παγκόσμια event δεν έγιναν καν, βλέπε Ολυμπιακούς αγώνες, βλέπε Euro, όχι μόνο να οργανώσει αγώνες, αλλά να ολοκληρώσει και πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι οι αγώνες όπως το Tour de France, το Giro d'Italia, το Roland Garros, τόλμησαν να ξεκινήσουν μετά από πάρα πολύ καιρό, πολύ δειλά. Και σκεφτείτε ότι η Φόρμουλα 1 κατάφερε όχι μόνο να κάνει αγώνες, αλλά να ξεκινήσει από τον δεν το είπαμε την κακή έννοια. Ναι, όχι. Απλά ήταν αντικειμενικά ότι αλλιώς ξεκίνησε και αναγκάστηκαν κλπ. Και εγώ θεωρώ πολύ αξιέπαινο αυτό που έγινε. Είναι αξιοθαύμαστο πώς το κάνανε. Ναι, ειδικά μετά από το φιάσκο που είχαμε στην έναρξη της σεζόν με την Αυστραλία, όπου μέχρι την τελευταία μέρα λέγαν και ξελέγαν, έτσι. Δηλαδή μετά έμαθαν από αυτό, από τότε. Ακριβώς. Δηλαδή και εγώ το θεωρώ ότι είναι αξιέπαινο, απλά αντικειμενικά είναι κουτσουρωμένο το πρωτάθλημα. Έχει έχουν ανατραπεί κλπ. Αυτό. 4-5 αγώνες λοιπόν. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό το πώς αντιμετωπίσαν το Στρόλ. Ο Στρόλ είχε κορονοϊό. Δεν το ήξερε. Δηλαδή πήγε στο ρωσικό Grand Prix, είχε προβλήματα στο στομάχι, ταλαιπωρήθηκε όλο το διάστημα, πήγε στη Γερμανία, δεν συμμετείχε στον αγώνα, έγινε όλο αυτό με τον Χούλκεμπεργκ και τελικά ο Στρόλ είχε κορονοϊό, το οποίο το έμαθε επιστρέφοντας μετά στο σπίτι του την Κυριακή. Δεκάδες αρνητικά τεστ. Και ένα θετικό. Ακριβώς. Στην αρχή είπανε αμέσως ότι δεν πρόκειται για κορονοϊό. Και στην πορεία αποδείχθηκε ότι. Αυτό έλεγε ο γιατρός. Ναι. Αυτό έλεγε ο γιατρός. Δεν μου απαντήσατε στο αρχικό ερώτημα αν θεωρείτε, αν κρίνετε, αν αξιολογείτε τη φετινή σεζόν όπως έχει πάει μέχρι τώρα σούπα. Όχι, δεν τη θεωρώ σούπα. Θεωρώ ότι βλέπουμε πράγματα
που σε μια κανονική χρονιά θα είχες απόλυτο δίκιο, αλλά σε μια χρονιά πανδημίας με τόσα πολλά προβλήματα, θυμίζω ότι η φετινή χρονιά έχει τόσο προβλέψιμο χαρακτήρα, διότι οι ομάδες αποφάσισαν πριν την αρχή της σεζόν τον Ιούλιο ότι θα παγώσουν η εξέλιξη των μονοθεσίων, δεν θα εξελίσσονται για μέχρι το τέλος του 2021. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην βλέπουμε τις ανατροπές που βλέπαμε. Δηλαδή, ξαφνικά έβλεπες κάποιον να πιέζει την Mercedes, η οποία από το 2014 κυριαρχεί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι τα λιγότερα λεφτά που δίνουν οι χορηγοί έχουν φέρει λιγότερη εξέλιξη, λιγότερες ανατροπές. Τούτου δοθέντος και πάλι καλά. Δηλαδή ότι υπήρξε και μια νίκη που ήταν του Verstappen και μια νίκη που ήταν του Gasly στους 11 αγώνες. Αλλά το Gasly έπεσε από την Ακρόπολη ο Gasly και βρήκε πορτοφόλι, έτσι. Καλώς. Που είχε μέσα προσπάθησε... δελτίο με jackpot του Τζόκερ. Έτσι. Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα, να συνεχίσουμε σε αυτά που είπε ο Τάκης. Βλέπουμε ότι πίσω από τις δύο αντικειμενικά κορυφαίες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, δηλαδή τη Mercedes και τη Red Bull, ακολουθούν τρία μονοθέσια άλλων ομάδων και μετά η Ferrari. Με σημαντική διαφορά μεταξύ Leclerc και Vettel. Πώς θα μπορούσες εσύ να αξιολογήσεις αυτό το ναυάγιο των Ιταλών, με δεδομένο ότι, ότι έχουμε ουσιαστικά τα περσινά μονοθέσια, όπως είπε και ο Τάκης, με κάποια updates? Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες εταιρείες έκαναν κάποιες διορθώσεις στα μονοθέσια τους και κέρδισαν κάποια δέκατα δευτερολέπτου, πράγμα που δεν έκανε η Ferrari. Μάλιστα, σε πολλούς αγώνες έχουμε δει ότι έχασε κιόλα σε σχέση με τις περσινές επιδόσεις που είχε. Έχω την αίσθηση ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Μπινότο δεν είναι ικανός μάνατζερ και μπορεί να εμπνεύσει και να οδηγήσει την ομάδα σε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, πρέπει να εμπνέει στους μηχανικούς να ψάχνουν για καινούργια πράγματα, για καινούργιες λύσεις, για λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Εδώ έχουμε δει ότι έχει πρόβλημα στρατηγικής η Ferrari σε αρκετούς αγώνες. Βλέπουμε ότι ο Vettel αδιαφορεί πλέον, γιατί έχει τελειώσει η υπόθεση Ferrari για αυτόν. Μόνος του ο Leclerc προσπαθεί, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι, καταρχάς θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία από αυτά που είπε ο Γιώργος και να προσθέσω κάποια παζλ, χωρίς το να διαφωνήσω και να συμφωνήσω μαζί του. Ο Vettel έχει πρόβλημα αυτοσεβασμού. Αν σεβόταν τον εαυτό, θα είχε φύγει ήδη. Δεν μπορεί να είσαι 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ένα θρύλος στους αγώνες και να επιτρέπεις τέτοιο ευθελισμό στο πρόσωπό σου. Δηλαδή είναι θέμα αυτοσεβασμού. Στην Άστον Μάρτιν, τι λες ότι θα κάνει, Τάκη? Θα ταλαιπωρήσει αυτόν και αλλήλους μέχρι να πάει σπίτι του. Όπως το ίδιο θα γίνει και με τον Αλόνσο που επιστρέφει τώρα, θα τον περνάει ο Κον. Έχουν ξεπεραστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γελάς, Γιώργο, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν Ο Αλόνσο το είπε και μόνος του προχθές. Λέει, θα χρειαστώ καιρό για να ξαναβρω την επαφή μου με τη... Είχε 2 χρόνια να οδηγήσει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όμως για τη Ferrari, θέλω να πω το εξής. Οι Ιταλοί αποφάσισαν καλώς ή κακώς να επενδύσουν σε μια εξωτική τεχνολογία μπαταριών, η οποία τους έφερε σε έναν δρόμο μέχρι πέρσι. Και μάλιστα κερδίσαν και κάποιους αγώνες. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν ήταν, αν θέλετε, αγγελικά στρωμένος και πλασμένος. Υπήρχαν θέματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά ανακτούν το χαμένο εδαφός του χρόνου, θα τους δούμε καλύτερα. Αλλά το πρόβλημα είναι του Έλκαν. Το πρόβλημα είναι του Καμιλιέρη. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν υπάρχει, αν με συγχωρέσετε λίγο την αγοραία έκφραση, η λέρα που κυβερνούσε όλη τη γαλέρα. Δεν είναι σε αυτούς που τραβάνε κουπί κάτω το θέμα, σε αυτόν που χτυπάει το τύμπανο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πέτρο, ευχαριστώ για το γέλιο. Καμιλιέρη, ήθελα να πω, γέλασα, γιατί ο Καμιλιέρη δικαιώνει το όνομά του. Ήθελα να ρωτήσω. Διάβασα προχτές κάτι δηλώσεις του Χέλμουτ Μάρκο, που είπε ότι του χρόνου θα έχουμε ίσως τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν τον τίτλο, γιατί η Honda μας διαβεβαίωσε ότι θα έχουμε νέο κινητήρα, βελτιωμένο. Και το σασί το έχουμε φτιάξει σε σχέση με τις αρχές της σεζόν. Έχουμε έναν σούπερ οδηγό. Βέβαια, ξεχνάει, δεν μίλησε καθόλου για τον δεύτερο οδηγό και να το πάρει... Δεν έχουν κινητήρα τώρα, βέβαια.
Ναι, είπανε ότι του χρόνου, παρόλο ότι θα αποσυρθεί η Honda, θα έχει νέο κινητήρα. Θα βάλει λεφτά για να φτιάξει νέα μηχανή. Ναι. Προς τιμήν τους. Γιώργο, πριν λίγο καιρό είχες γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τον Hamilton, για την ιδιαίτερη προσωπικότητα που είναι ο Hamilton, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε και την εκπομπή μας, γιατί ίσως να είναι παραγνωρισμένος, δηλαδή ενώ αυτή τη στιγμή οδεύει ολοταχώς προς τη σοφάριση του ρεκόρ τίτλων, έχει πάρει σχεδόν όλα τα άλλα σημαντικά ρεκόρ από τον Σουμάχερ και άλλους οδηγούς, είναι μόνιμο αμφισβητούμενος. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε, γιατί το σωστό είναι να κλείσουμε με τον περσινό και πιθανότητα και φετινό πρωταθλητή, που δείχνει τη σκόνη του στους υπόλοιπους. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο Hamilton. Ο Hamilton που είναι ο αγωνιζόμενος στη Φόρμουλα 1 και πιλότος, και ο Hamilton που είναι μουσικός, είναι, follower, είναι στο Instagram influencer, είναι σχεδιαστής ρούχων και είναι 15.000 άλλα πράγματα. Αν πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα, για ποιο λόγο μας αρέσει ο Hamilton. Ο Hamilton μας αρέσει επειδή είναι οδηγάρα, επειδή δεν το βάζει κάτω, επειδή παρά τις δυσκολίες καταφέρνει και νικάει. Ξέχασε σε όλα αυτά, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι είναι πολύ δραστήριος και ενεργός στα κοινωνικά, στα κινήματα, έτσι, τους μαύρους, με το περιβάλλον, ναι, που είναι... Vegan, αυτό θα έλεγα ότι πολύ δραστήριος, είναι ο πιο δραστήριος από όλους τους οδηγούς. Ναι, αυτό όμως δεν αρέσει στη Φόρμουλα 1 και δεν αρέσει και σε πάρα πολλούς φίλους του αθλήματος. Αυτό τον τιμά ακόμα περισσότερο, κατά την άποψή μου. Δεν πάει με το τι αρέσει, αλλά τι πιστεύει. Μα γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη, όπως είπες, προσωπικότητα, που κάποιοι τον λατρεύουν και κάποιοι τον μισούν. Όλες οι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι σε κάποιους είναι υπερβολικά αρεστές και σε κάποιοι δεν τον αντέχουν καν. Πιστεύω ότι ο Hamilton γίνει ο GOAT, θα γίνει ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Σωστά ο Γούσιας το είχε πει πριν από 30 χρόνια που τον είχε γνωρίσει παιδάκι. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει όλους, και τον Σουμάχερ στα χαρτιά ήδη σχεδόν το έχει καταφέρει, αλλά και τους υπόλοιπους μεγάλους, όπως είναι ο Άιρτον και οι υπόλοιποι, η Ρωσιλία θα έλεγε κάποιος, αλλά μας δικαιώνει με τις αποδόσεις του μέσα στην πίστα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Σωστά όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα εξαιρετικά σας σχόλια. Ραντεβού μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά, να οδηγείτε προσεκτικά. Όταν είστε μέσα στο αυτοκίνητο, φοράμε όλοι παντού όπου και να καθόμαστε, ζώνη ασφαλείας, και οι μοτοσυκλετιστές, είτε στο τιμόνι της μοτοσυκλέτας, είτε από τη θέση του συνεπιβάτη, οπωσδήποτε κράνος. Να είστε καλά. Ραντεβού σε λίγες εβδομάδες για την τρίτη εκπομπή της χρονιάς για τη Φόρμουλα 1. Γεια σας.